είναι ένα θέμα που αφορά όλου του Ηράκλειου και θα έλεγα και γενικότερα και πέραν του Ηρακλείου περιοχές. Θα επιδιώξουμε μια συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς για να διαπιστώσουμε επιτέλους ποιες είναι οι προθέσεις τους. Γιατί μέχρι τώρα η τακτική που ακολουθείται, κατά την άποψή μας, από την κυβέρνηση δεν είναι σωστή. Και στη συνέχεια θα συγκαλέσουμε μια κοινή σύσκεψη των Περιφερειακού και Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία θα εκθέσουμε όλα τα πεπραγμένα και ό,τι έχει προκύψει μέχρι σήμερα και θα καθορίσουμε ανάλογα με τις εξελίξεις που θα υπάρξουν την περαιτέρω πορεία μας. Αυτό που σας είπα για τον Υπουργό και το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν είναι ανάγκη να γίνει με αυτή τη σειρά. Μπορεί πρώτα να προηγηθεί το Περιφερειακό, η κοινή σύσκεψη του Περιφερειακού και Δημοτικού Συμβουλίου και μετά να πάμε στον αρμόδιο Υπουργό. Νομίζω πως είναι πιο σωστή η εκδοχή να προηγηθεί η επίσκεψη στον αρμόδιο Υπουργό που να μπορέσουμε. Αλλά θα το δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Για την εξέλιξη αυτή, πέσατε από τα σύννεφα, δεν το περιμένατε? Φαντάζομαι, επειδή είχε υπάρξει μια συνεννόηση και ο Δήμος Ηρακλείου είχε αποσπάσει τα εύσημα από την κυβέρνηση για το ειδικό χωρικό, αν θέλετε, για την τεχνική έκθεση την εμπεριστατωμένη που είχαμε υποβάλει, δεν περιμέναμε ότι θα προχωρούσαν σε οποιαδήποτε ενέργεια χωρίς προηγουμένως να μας ενημερώσουν. Δεν μας ενημέρωσαν. Όφειλα να μας ενημερώσουν. Δυστυχώς και αυτό το θέμα έρθει να προσθεθεί σε μια τεράστια λίστα ζητημάτων, όπου καταγράφουμε, θα έλεγα, μια υποχώρηση τοπικής αυτοδιοίκησης από το κεντρικό κράτος και από τις κυβερνήσεις. Δυστυχώς προσχεδιάζεται, βλέπουμε, παρακολουθούμε μια προσπάθεια από την κεντρική κυβέρνηση να προσπεράσουν ουσιαστικά τα θέλω της τοπικής κοινωνίας και να υπάρξει ένα σχεδιασμό κεντρικά για το τι θα συμβεί στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Αυτό είναι κάτι το οποίο ως τοπική αυτοδιοίκηση συνολικά δεν πρέπει να το επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση. Πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι, μαζί με την κοινωνία, να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε αυτό το οποίο ομόφωνα έτσι κι αλλιώς έχουμε αποφασίσει. Και είναι οι προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει στα αρμόδια Υπουργεία για την αξιοποίηση του χώρου του Νίκος Καζαντζάκης. Θέλω να τονίσω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση τα τελευταία 10 χρόνια, θα έλεγα, καταγράφει συνεχώς ήττες και υποχωρήσεις όσον αφορά το θεσμικό της πλαίσιο. Αυτό είναι ένα συνολικό ζήτημα το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει. Εμείς ως δημοτική κίνηση, τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στα αρμόδια όργανα της ΠΕΔ Κρήτης και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, συνεχώς το αναδεικνύουμε, τη θεσμική δηλαδή υποχώρηση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν μπορούν να υπάρχουν λύσεις για θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία χωρίς την συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργάνων με τα οποία εκφράζεται. Δεν μπορούμε να συζητάμε για οποιαδήποτε αξιοποίηση ή μελλοντική αξιοποίηση του λιμανιού, του αεροδρομίου και όλων των υπόλοιπων χώρων χωρίς την συμμετοχή στις αποφάσεις του Δήμου του Ηρακλείου και της περιφέρειας της Κρήτης. Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην τακτική της κυβέρνησης. Πρέπει να αισθανόμαστε ισχυροί απέναντι στην διαπραγμάτευση που θα κάνουμε με την κυβέρνηση για το τι πρέπει να γίνει στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης μετά την αποχώρησή του. Δεν είμαστε φτωχοί συγγενείς. Είμαστε ιδιοκτήτες κατά 1/3 και ακόμα το Ελληνικό Σύνταγμα και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προστατεύουν τη διοκτησία και του Δήμου. Άρα το ΤΑΙΠΕΔ να το ξεχάσει το 1/3. Έχουν απαξιωθεί και οι Δήμοι και οι περιφέρειες και η κυβέρνηση. Όλη η δημόσια περιουσία έχει παχθεί στο ΤΑΙΠΕΔ και εμείς εδώ πέρα συζητάμε μόνοι μας. Πάγια θέση της Δημοτικής Αρχής είναι ότι θα αντιδράσει σε οποιαδήποτε λύση προκριθεί από την κυβέρνηση ερήμην της τοπικής κοινωνίας. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο Δήμος Ηρακλείου με εκτεταμένη διαβούλευση και ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει εκπονήσει μια τεχνική έκθεση που θα μπορούσε, θέλω να πιστεύω και να ελπίζω, να αποτελέσει μια βάση συνέλεσης για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ένα έργο που είναι κατ' εξοχήν αναπτυξιακό και θα φέρει χρήματα σε όλη την Κρήτη και όχι μόνο στο Δήμο Ηρακλείου.